Καλημέρα, κουτσούνια! Dead. Χθες ξενυχτήσαμε και σήμερα είχα 10 η ώρα γύρισμα, έχω δηλαδή τώρα θα γίνει. Οπότε έπρεπε να ξυπνήσω 8.30 για να ετοιμαστώ να κάνω να ράνω και να είμαι στην ώρα μου γιατί ήταν μακριά. Και τώρα είμαι σε φάση, αφήστε με κάπου να κοιμηθώ. Αλλά εντάξει, επίσης αυτό το παλτό φορούσα χθες και σήμερα μυρίζει τσιγαρίλα από το, μάλλον από το τελευταίο που πήγαμε, από το κούκο που ήμασταν μέσα και κάπνιζαν. Τι να κάνω, να πάει όλο για πλήσιμο τώρα, ήταν πλημμένο. Ή μπορώ να κάνω κάποιο hack να φύγει απλά η μυρωδιά. Κάτι έχω διαβάσει για να βάλεις βότκα σε σπρέ, σε μπουκαλάκι που κάνει φσουτ σουτ άδειο, για να το ψεκάσεις και αυτό θα εξατμιστεί γιατί είναι αλκοόλ μαζί με τη μυρωδιά. Αλλά το έχω διαβάσει κάπου, αλλά δεν έχω δοκιμάσει αν ισχύει. Μπορώ να το δοκιμάσω σήμερα. Γιατί είναι ολόκληρη διαδικασία να ξαναπλύνω αυτό το τέρας. Και μεθαύριο φεύγω τη Θεσσαλονίκη και ήθελα να το πάρω μαζί. Δηλαδή, μπορεί να μην στεγνώσω μέχρι μεθαύριο. Ήθελα να το βασικό μου φάνηκε και να μην πάρω άλλο. Ναι. Αυτά είναι τα προβλήματά μου αυτή τη στιγμή. Επίσης, είναι η τελευταία μέρα vlog μας. Και στεναχωριέμαι κάπως. Συνήθισα. Έχουμε review εδώ σε ένα μαγαζί, στον Άγιο Δημήτριο. Περιμένω την Εφέλη να κάνει τα πλανάκια της και θα ξεκινήσουμε. Η Εφέλη πλέον φέρνει σκαλίτσα στα review για να κάνει καλό top view πλάνο. Θα έρθω να σε σώσω άμα πέσεις, ναι. Όχι, εντάξει, μας τη δανείσανε εδώ τη σκαλίτσα, γιατί είναι ψηλό αυτό το τραπεζάκι για να κάνει από πάνω τα πλάνα ωραία. Γιάμι, 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 γιάμι. Δεν έχω φάει και πρωινό. Τέλεια. Πόσο cute δεντράκι. Εν τω μεταξύ θα ζουμουριέμαι κάθε 5 λεπτά είμαι. Θα πούνε τι είναι αυτή η τύπησα που θα κάνει το γύρισμα. Κοιμάται όλα μία. Όλα καλά. Θα είμαι full ενέργεια στην κάμερα γιατί έχω πολύ καλή διάθεση. Παρόλο που μιστάζω. Θέλει, τα λέμε του χρόνου. Καλή χρονιά. Τα λέμε του χρόνου. Ναι. 2023. Πόσο περίεργο να το λες και είναι τίποτα σε λίγες. Σε 10 μέρες. Ναι. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι έχουν κάνει ένα κόλπο στην Uber. Όταν λέει ότι ο οδηγός σου φτάνει σε ένα λεπτό, δεν φτάνει σε ένα, φτάνει σε δύο. Γιατί το ένα λεπτό το έχει μηδέν. Δηλαδή, μόλις περάσει το ένα λεπτό, λέει ο οδηγός φτάνει σε μηδέν λεπτά. Και ουσιαστικά είναι ένα λεπτό. Μάλλον το κάνει για να νομίζει ότι έχει λιγότερη αναμονή. Γεια σα! Σε 2,5 ώρες είμαστε εκεί. Έχει κίνηση. Έχει. Ναι, εντάξει, αυτές τις μέρες έχει παντού πολύ. Έφτασα πρώτη και δεν έχω. Α! Εντάξει, έφτασε και δεν. Εντάξει, όλα καλά. Βρέθηκαν κλειδιά γιατί δεν έχω κλειδιά. Δεν σας είπα που έφτασα εν τω μεταξύ. Έχουμε συνάντηση με την Δανάη και την Άννα Μαρία για δουλειά. Έχουμε να κάνουμε πολύ πράγμα σήμερα. Έλα, το girl boss. Σου έφερα το PR πακέτο σου. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι ο προσωπικός μου delivery. Ναι. Τι είναι? Γιατί ανταλλάσσουμε PR πακέτα μεταξύ μας, δεν έχω. Ναι, τελευταία. Red can. Μ' αρέσει που είσαι ραζουλιά και εγώ είμαι. Μπράσι. Ναι, έχει. Ναι, δεν πειράζει. Και κάναμε ολόκληρη κουβέντα για το αλάρμ. Κάτι πατήσαμε λάθος στο συναγερμό και μπήκαμε και βαράει τώρα και είναι όλοι μέσα στους άλλους ερόπους και δεν γίνουμε ρόμπα. Θα λένε αυτοί οι καινούργοι, Χριστέ μου, πόσο απαράδεκτοι. Άνοιξε το image, άνοιξε το image. Να είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, όλα καλά, το κλείσαμε. Είμαστε ρόμπα, θα λένε πού, αυτοί οι καινούργοι, ένα συνεγερμό, δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν, η δεύτερη φορά που σημαίνει σε μένα. Μαν. Άννα Μαρία, κλασικά τελευταία φτάνεις, αλλά ξέρεις τι, δεν απογοητεύουμε καθόλου, γιατί εγώ γενικά είμαι αυτή που αργώ και τους στείνω όλους, αλλά τώρα που είσαι εσύ αυτή που αργείς συνήθως. Εγώ είμαι αθώα, κατάλαβες, είμαι σε φάση, ξαφνικά φαίνομαι professional, ενώ δεν είμαι. Τα λέω αυτά όσο δεν είναι μπροστά η Άννα Μαρία, να μην φάω ξύλο, κατάλαβες. Ανοίξω και το πακετάκι που μου φέρει τα νόβλα. Α, τι ωραίο. Μ' αρέσει όταν έχουν ωραία γραφιστικά και τέτοια. Τα παρατηρώ, σκαλώνω. Σαμπουάν κοντίσιονερ. Γι' αυτό αγαπώ να είμαι YouTuber, γιατί δεν ξεμένω από σαμπουάν και κοντίσιονερ. Δεν αγοράζω. Α, αυτό είναι τέλειο. Το τέτοιο. All in one treatment. Ναι. Δεν είναι, είναι το αγαπημένο μου. Γαμάει. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό και δοκιμάσω. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει. Hair spray. Και ούτε αυτό το έχω δοκιμάσει. Α, είναι προστατευτικό για, για θερμότητα. Μια χαρά. Θα δοκιμάσω μια και τα ισιώνω συνέχεια.
Ήρθε και αυτή η κορασίδα. Πρώτη ήρθες πάλι. Ρε μαλάκα, σας είχα πει ότι εγώ θα έρθω 1:30. Ωραία, ήρθα 2 παρά. Έφερα τους υπολογιστές. Εν τω μεταξύ, τώρα βάζω στο eFood τη διεύθυνση εδώ, γιατί δεν την είχα βάλει. Απαράδεκτη. Ούτε την είχα βάλει. Ούτε εσύ. Είναι, νομίζω είναι ένα πράγμα που οφείλει να κάνει όταν υπάρχει ένα νέο σταθερό χώρο στη ζωή σου. Γίνεται επίσημο όταν καταχωρεί τη διεύθυνση στο delivery app. Και κοιτάω τώρα τι έχει από καφετέρι και τέτοια κοντέθρα. Ένα τσαγάκι. Θέλω κάτι που να έρχεται γρήγορα. Έχει ένα μαγαζί που λέγεται Gigi Fiongo. Το πεινάω. Πάρε μου ένα τσαγάκι και θα φάω σε καμιά ώρα με την ανάγκη. Yes, ma'am. Μισό λεπτό, τι άλλο θα κάνω, να κατουρίσω και μέτρη με. Χτύπα ήλιος, ρε. Χτύπη τον κι εσύ. Θα πάει λίγο τη φύση, βέβαια, κοίτα. Βαράει στον αέρα αυτή τη στιγμή, μιλήστε ένα άφορο. Κορίτσια, στρωθείτε, έχουμε δουλειά. Πιέσε μας. You're my lover. Χριστέ μου, έχουμε μια εταιρεία. Τέλος! Βγάλαμε πολύ δουλίτσα και τώρα πρέπει να επιστρέψω στο σπίτι, να πάρω το φόρεμα που φόρεσα στο Madwalk, να το επιστρέψω στην Ελένη Καβάδα και να της πω χίλια ευχαριστώ και να την αγκαλιάσω και αυτό. Καλή χρονιά, μην δεν θα σε δω. Χρόνια πολλά, να βράσει τέλεια. Μπορεί να ανέβω στη Θεσσαλονίκη την πρωτοχρονιά, αλλά αλήθεια. Έχω μαρουλί. Πώς κόλλησε εκεί. Έλα ντε. Και τώρα το βάλε στη μέση. Άσε με. Να στο βγάλω. Μαλάκα, να στο βγάλω. Άσε με να στο βγάλω. Περίμενε, μην κάνεις τίποτα. Άνοιξε τη σώμασια. Άστε μια. Αυτό θα πει φιλία. Μαλάκα, τι είναι αυτό το μαρούλι, δεν πει αφιέτε. Καλή χρονιά. Μπορώ να σε φιλήσω να το πως είναι με το ελληνικό. Α, το νιώθεις, έχει ένα ξυλαράκι λίγο, ναι. Είναι τέλειο, θέλω συγγνώμη. Σαν άξια συνοδηγός και επιβάτης ταξί στα οποία δίνω τη μισή περιουσία μου, ναι. Θα πω ότι αυτές τις μέρες η κίνηση είναι ανυπόφορη στους δρόμους. Ρε ναι, το ξέρα. Είμαι όλη μέρα στους δρόμους αυτή τη εβδομάδα και δεν παλεύεται. Ναι, είναι ειρωνικό γιατί είσαι οδηγός, εσύ το τρως τη μάπα. Ναι, εγώ απλά κάθομαι. Σωστά, δεν το σκέφτηκα. Αλλά τώρα θα μου πεις γιορτές. Δεν με νοιάζει το ότι οδηγώ και είμαι στην κίνηση, με νοιάζει που έχει κίνηση. Τώρα το να είσαι συνοδηγός στην ίδια θέση βρισκόμαστε. Δεν προχωράμε πιο. Δεν πάει κανείς πιο. Ισχύει. Πιο μπροστά. Εννοείται έχω αργήσει παντού αυτές τις μέρες, γιατί αργώ που αργώ στην κίνηση. Αλλά αυτές τις μέρες όλοι δείχνουν κατανόηση. Ναι. Ναι. Λογικό. Είναι πάρα πολύ κακό που τα McDonald's είναι κοντά στα γραφεία μας. Θα αλλάξω, θα βάλω καμιά φορμίτσα μάλλον να είμαι λίγο πιο άνετα. Γιατί αυτό το τζιν δεν ξέρω, με σφίγγει πολύ στη μέση και με έχει πνίξει όλη μέρα. Και φεύγω. Ωραία, είμαστε λίγο πιο άνετα. Να δω πώς θα το κουβαλήσω αυτό τώρα. Ωραία, καλά στο ταξάκι. Επειδή θα έχω να κουβαλάω όλο αυτό, μάλλον δεν θα μπορώ παράλληλα να κρατάω και την κάμερα και ένα τέτοιο. Οπότε τα λέμε κατευθείαν όταν θα είμαι με την Ελένη. Τα-δα! Θέλω να σε ευχαριστήσω και on camera που με έντυσες. Και ήμουνα σαν σουρεάλ όνειρο βγαλμένο από κάποια, δεν ξέρω. Από κάποιο κόσμο. Το αγαπημένο μου ήταν. Τι είπε κάποιες, το δεινοσαυράκι. Α, ναι, αυτό ήταν τέλειο. Το πιο ωραίο. Μ' άρεσε. Προσφέρουμε και Θεό. Αυτό! Ήταν τέλειο, σε ευχαριστώ πολύ. Χιχι. Γλυκούλα, ρε, πόσο την έχω κρασιμπαθήσει. Δεν είναι μόνο ότι θαυμάζω αυτό που κάνει, την έχω κρασιμπαθήσει. Εν τω μεταξύ μου στέλνετε όλη μέρα τέτοιες χτένες που είναι σαν αυτή τη χτένα που μου στείλατε για το Γιώργο που την πατάς και βγάζει τις τρίχες από διάφορα μέρη. Τέλειο! Οριακά σκέφτομαι να πάρω. Δεν ξέρω αν είναι βολικά βέβαια γιατί όλες έχουν αυτά τα μεταλλικά τέτοια, πώς το λέγονται, σαν καρφάκια που χτενίζουν και δεν ξέρω αν αυτό βολεύει. Αλλά φαίνεται τέλεια για να μην, για να καθαρίζει εύκολα τις τρίχες. Έφτασα σπίτι. Κάναμε και λίγο δουλίτσα, κάτι stories, κάτι τέτοια. Για ένα όχι stories, τι κάναμε, post. Έχω ξεχάσει για ένα project που ετοιμάζουμε και με έχει πιάσει μια κατανίκη την ίστα. Γιατί χθες με τη Μάγια ξενυχτήσαμε και σήμερα ξυπνήσω 8.30 ώρα πρωί για να πάω για γυρίσμα για το ένα για το άλλο. Και τώρα με έχει πιάσει. Αλλά ξέρω ότι θα κάνω τον πιο γλυκό ύπνο. Αύριο έχω ελεύθερη μέρα, μεθαύριο 25 Χριστούγεννα πρωί. Για εσάς είναι τώρα που βλέπετε το επεισόδιο. Για μένα είναι μεθαύριο. Φεύγω για Θεσσαλονίκη και γυρνάω λίγο μετά την πρωτοχρονιά. Ξέρω εγώ, 2, 3, 4.
4 κάπου εκεί. Θα γυρίσω, ανυπομονώ να ανέβω να δω την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Αύριο έτσι θα έχω χαλαρή μέρα. Όχι, δεν θα έχω χαλαρή μέρα γιατί έχω πάλι δουλειά το πρωί, κάτι πραγματάκια. Και μετά μεσημέρο απόγευμα θα φτιάξω πράγματα για Θεσσαλονίκη και τέτοια. Και θέλω να δω αύριο και τη Δανάη, γιατί δεν έχουμε αράξει καθόλου, επειδή τρέχαμε και οι δύο με τα vlog μας τίποτα. Και αύριο είπαμε έτσι λίγο να βρεθούμε να λιώσουμε. Μία από εσάς βρήκε, το βρήκε στο έτσι αυτό το κουπάκι από τα προηγούμενα vlog που ρωτούσατε, οπότε θα το βάλω από κάτω. Αν το έχω ξεχάσει, υπενθυμίστε μου κάτω, υπενθυμίστε μου κάτω. Και ακόμα αυτό το τσάι. Εσύ θα πεις καλά Χριστούγεννα ρε στα κουτσούνια ρε, θα τους λείψεις. Έχουν συνηθίσει ξυρισμένο μου αγόρι. Έχουν συνηθίσει να σε βλέπουν τώρα κάθε μέρα. Και θα τους λείψεις πάρα πολύ πιστεύω. Και θα σου λείψουν και εσένα. Οπότε θέλω να τους πεις να έχουν καλές γιορτές. Ο Γιώργη αποχώρησε, λυπάμαι. Θα συνεχίσω εγώ τις... Γιατί ρε είσαι σνόμπρε ντίβα. Καλές γιορτές, να περάσετε τέλεια, να φάτε, να περάσετε χρόνο με τους αγαπητικούς σας, να τσιλάρετε. Όσοι δουλεύετε, γιατί πάρα πολλοί από εσάς αυτή την περίοδο, ειδικά στον επιστημιστικό τομέα, θα είναι μόνο ξύλο αυτές τις μέρες, θα πω καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Ελπίζω να πάρετε μια διούλα μετά λίγο, να ξεκουραστείτε, να βγάλετε λεφτάκια, τουλάχιστον αφού πάει που πάει τάπα η σεζόν να... τα οικονομήσετε. Όσοι δεν έχετε, δεν ξέρω, έναν κύκλο οικογένειας, κάτι που να, που να κάνετε κάτι festive, μην αγχωθείτε. Δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχεις σε όλο αυτό το festivity. Μπορείς απλά να τσιλάρεις, να δεις ταινιούλες, να χουχουλιάσεις και τέτοια. Δεν χρειάζεται να είναι όλα grande. Θέλω να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να αγαπάτε τους εαυτούς σας. Θα μου λείψετε. Πέρασα καλά τώρα δύο μέρες. Α, καλά, 25 μέρες που τα λέγαμε κάθε μέρα. Μου αρέσει πάρα πολύ το vlog μας κάθε χρόνο, γι' αυτό και το κάνω έτσι κάθε χρόνο. Μπορεί να είναι πιεστικό και δύσκολο από άποψη δουλειά, ειδικά συνδυαστικά με άλλα. Αλλά. Περνάω καλά, ξέρω. Λέμε έτσι κάθε μέρα και τέτοια, θα μου λείψετε. Θα κάνω και εγώ τις διακοπούλες μου όμως, έτσι θα πάρω μια εβδομάδα off, θα τσιλάρω. Μπορεί να βλογκάρω λίγο Θεσσαλονίκη, μπορεί και όχι, θα δούμε. Το αφήνω πάντα στο mood που θα είμαι ρε παιδί μου, να μην πιεστώ. Να προσπαθώ γενικά να με βάζω σε μια χαλαρή διαδικασία. Αχ, με πόνασαν αυτά τα κεφτεδάκια, με κούρασαν. Παιδιά, τι ανακούβεις να βγάζεις ένα κοτσιδάκι, μια κοτσίδα, κάτι μετά από καιρό και κάνεις έτσι να χαλαρώσει η ρίζα που έχει τεντωθεί τόση ώρα και πονάει το κεφάλι. Μετά το χτένισμα, θα σας αφήσω έτσι, θα σας αποχαιρετήσω έτσι full sexy, σαν τον, δεν ξέρω, σαν τρελός προφέσορας είμαι, δεν ξέρω. Σαν τι, γράψτε μου τι σας θυμίζω, μην δεις. Τα λέμε του χρόνου κουτζούνια, όχι εντάξει θα τα λέμε και στο Instagram, έτσι σε stories και τέτοια. Αλλά εδώ στο YouTube τα λέμε του χρόνου. Μουά! Ευχαριστώ που κάναμε παρέα 25 μέρες! Ελπίζω να περάσετε τα ίδια καλά. Merry Christmas.